Εκ μέρου τη Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Φορέων τη Πετρούπολη, χαιρετίζουμε το σημερινό δυναμικό συλλαλητήριο. Είμαστε εδώ γιατί δίνουμε έναν δίκαιο αγώνα. Είναι ανάγκη να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μα, να δώσουμε αγωνιστική απάντηση σε αυτού που υπονομεύουν τη ζωή μα, σε αυτού που μα γεμίζουν καρκίνο, σε αυτού που μα καταδικάζουν να ζούμε δίπλα στα σκουπίδια και σχεδιάζουν και νέα κλίματα. Δεν πρέπει να περάσει κανένα εφησυχασμό από τα ψέματά του ότι δίθεν κλείνει η φυλή. Είναι ανάγκη να σημάνει ξεσηκωμός. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές για όλες τις κυβερνήσεις, για τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια, στους δήμους και τη διοίκηση του ΕΣΝΑ. Προχωράνε στην κατασκευή νέων χωματερών με κριτήριο όχι τις ανάγκες μας, αλλά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, την ίδια στιγμή που φουντώνουν τα σενάρια για καύση. Οι σχεδιασμοί τους περιλαμβάνουν ανενεργά λατομεία, μεταξύ αυτών και το λατομείο του Μουσαμά, που βρίσκεται δίπλα σε οικισμούς και σε απόσταση αναπνοής από το θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Θέλουν να προχωρήσουν παρόλο ότι γνωρίζουν ότι το λατομείο Μουσαμά βρίσκεται στη ζώνη προστασίας του όρου Εγάλεως, το οποίο είναι βάση νομοθεσίας αυστηρά προστατευμένη περιοχή. Ξέρουν πολύ καλά ότι τα παλιά λατομεία δεν είναι κατάλληλα για τέτοια χρήση. Δεν φανταζόμαστε ότι δεν έχουν επιστήμονες για να τους συμβουλεύσουν. Όχι ότι η αποκατάσταση των λατομείων, εάν γίνει με σκουπίδια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης των υπόγειων νερών λόγω της σύνθεσης του εδάφους. Τα ξέρουν και τα παραξέρουν. Τα γράφουν όμως τα παλιά τους τα παπούτσια, γιατί ούτε τις ζωές μας υπολογίζουν, ούτε το περιβάλλον τους νοιάζει, παρά μόνο η διασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Κατά τα άλλα, οι υποκριτές κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Έσχος, μπορούμε να τους βάλουμε πόδια, να τους χαλάσουμε τη σούπα. Εάν ο Πατούλης και η Δούρου νομίζουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με το λαό της Δυτικής Αθήνας, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας αφορά όλους, γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας, εκεί που ζούμε και εργαζόμαστε. Τα νταμάρια και τα λατομεία, οι αγωνιστές δήμαρχοι που είχαν στήριγμα το λαό και της πόλης, τα έκαναν θέατρα και γήπεδα, χώρους πολιτισμού και αθλητισμού. Δεν θα τους αφήσουμε τώρα να τα κάνουν χωματερές. Να το πάρουν χαμπάρι. Όσοι δήμαρχοι φοβούνται τη λαϊκή κινητοποίηση και υπηρετούν επιχειρηματικούς ομίλους, όσοι δήμαρχοι πάνε από σύσκεψη σε σύσκεψη μακριά από το λαό και τις αγωνίες του, αγκαλιά με βουλευτές των κομμάτων που έχουν την κύρια ευθύνη για την υποβάθμιση της ζωής μας. Τους ενημερώνουμε ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Εντείνουμε τη δράση μας, οργανώνουμε τον αγώνα μας, καλούμε τον εργατικό λαϊκό κόσμο της περιοχής να δυναμώσει τη δράση της Συντονιστικής Επιτροπής. Είναι στάση ευθύνης απέναντι στους εαυτούς μας και τα παιδιά μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Καλή δύναμη σε όλους και όλους. Γεια σας.